Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή για την Εκδήλωση Νησίδες Διαχρονικής Αρχαιογνωσίας στη Σύγχρονη Θράκη το μεσημέρι της Τετάρτης στο πολιτιστικό πολυχώρο της Καπνοποθήκης Π του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Βασική μας αρχή ως Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης είναι η ευρύτερη ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της Θράκης. Φιλοσοφία μας είναι ο πολιτισμός να λειτουργεί και ως προσπάθεια ανάδειξης μιας συλλογικής έκφρασης. Έτσι, με μεγάλη χαρά αποδεκτήκαμε την πρόταση του κ. Θανάση Μουσόπουλου, συντονιστή του Δικτύου Λόγου και Πράξης, και του κ. Γιώργου Μπατζακίδη, Προέδρου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης, για να οργανώσουμε μια διημερίδα που έχει στην ουσία ένα διτό στόχο. Ο πρώτος είναι να τιμήσουμε τα 40 χρόνια του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι γνωστό ότι ξεκίνησε τη λειτουργία το 1974 σε δύο πόλεις, μία εκ των οποίων είναι η Ξάνθη με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και η δεύτερη Κομωτινή με τη Νομική Σχολή. Ο δεύτερος στόχος είναι να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε το έργο όχι μόνο καταξιωμένων επιστημόνων και όπως είναι οι καθηγήτριες του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου που θα συμμετέχουν στη διμερίδα, η κυρία Πέννη Καμπάκη Βουγιουκλή και η κυρία Φλόρα Μανακίδου, αλλά και να αναδείξουμε το έργο νέων θρακιωτών που κάνουν τα πρώτα τους επιστημονικά βήματα. Θεωρώ ότι οι προτεργάτες και οι εμπνευστές της διημερίδας, ο Θανάσης Μουσόπουλος και ο κύριος Γιώργος Μπαζακίδης, είναι αυτοί που θα μπορούν να σας δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και το επιστημονικό περιεχόμενο της διημερίδας. Απλώς να πω κλείνοντας ότι περιμένουμε με μεγάλη χαρά όλους τους ξανθιώτες και όχι μόνο τους ξανθιώτες να συμμετέχουν στις εργασίες, γιατί πραγματικά όλες οι εισηγήσεις είναι άξιες και έχουν λόγο αναφοράς. Αργός στην προσπάθεια αυτή είναι και το Δίκτυο Λόγου και Πράξης. Το Δίκτυο Λόγου και Πράξης, το οποίο συνεργάζεται όχι για πρώτη φορά με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ξάνθης, από την αρχή της δημιουργίας του, το Δίκτυο ήθελε κάθε είδους συνεργασία και κάθε είδους κινητοποίηση επιστημόνων και καλλιτεχνών. Ήδη από το 2013 θέλαμε να εντοπίσουμε και να κινητοποιήσουμε νέους επιστήμονες της πόλης μας, οι οποίοι πολλές φορές δυστυχώς στις μέρες μας, μετά την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού, είναι άνεργοι. Εμείς σαν κοινωνία θεωρούμε ότι μπορεί να είναι άνεργη, αλλά δεν πρέπει να είναι ανενεργή. Έτσι, ο φίλος μου, ο κύριος Γιώργος Μπατζακίδης, σε αυτούς τους προβληματισμούς απάντησε με πολύ περίσκεψη, θα έλεγα, στην οργάνωση της διημερίδας, η οποία πήρε τον τελικό τίτλο «Νησίδες διαχρονικής αρχαιογνωσίας στη σύγχρονη Θράκη». Και το Ίδρυμα και το Δίκτυο έχει σχέση με τα εκπαιδευτικά θέματα και ιδιαίτερα με τα αρχαία ελληνικά. Προβάλαμε ένα βιβλίο και προβάλλουμε ένα βιβλίο το οποίο επιμελήθηκε η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, η κυρία Φλόρα Μανακίδου. Είναι ένας άξονας πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η διημερίδα. Η προβολή αυτού του τόμου, που είναι 21 εισαγωγικές μελέτες, πάνω στον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι για την Ευρώπη, είναι για τον κόσμο βέβαια, ένα στήριγμα και ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού και τέχνης. Και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης στηρίζει τις τέχνες και τα γράμματα και το πνεύμα, το οποίο στους δύσκολους οικονομικά καιρούς στην περιοχή της Ξάνθης συνεχίζει να αναπτύσσεται. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και σε αυτή την κατάσταση της οικονομικής δυσπραγίας που έχει ο κόσμος και η κρίση που διανύουμε σε όλους τους τομείς και κυρίως στους επαγγελματίες, εμείς, σαν Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης, αντιστεκόμαστε, θέτοντας ως στόχο να προβάλλουμε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει και στους νέους επιστήμονες. Δηλαδή,
την ανεργία που υπάρχει και το γεγονός ότι πήραν το πτυχίο τα παιδιά και οι οικογένειες, οι γονείς τους είναι αρκετά στεναχωρημένοι, λυπημένοι για όλη αυτή την απραξία, που δεν ευθύνονται βέβαια αυτοί. Ερχόμαστε εμείς να πούμε ότι όχι, θέλουμε να προβάλλουμε τους επιστήμονες οι οποίοι έχουν πάρει και το μεταπτυχιακό και τα διδακτορικά τους και να προβάλλουμε και το έργο τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην εποχή του Βυζαντίου τα εισνάφια, δηλαδή οι συντεχνίες των βιοτεχνών, των εμπόρων, των επαγγελματιών, στήριζαν τις τέχνες και τα γράμματα, οικονομικά πάντοτε και ηθικά, και έτσι κάθε τέλος της χρονιάς εξετάζονταν οι μαθητές για να δουν σε τι επίπεδο βρίσκονται και ανάλογα να συνεχίσουν να πληρώνουν τους καθηγητές τους ή να τους αλλάξουν. Εμείς, λοιπόν, έχοντας αυτό ως βάση, συνεχίζουμε την παράδοση αυτήν και στηρίζουμε τις τέχνες και τα γράμματα. Το πνεύμα, το οποίο πάντοτε, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς στην περιοχή μας, στη Θράκη και ιδίως στην Ξάνθη, είχε μια ανάπτυξη και συνεχίζει να την έχει. Διπλός ο σκοπός της διημερίδας αφενός να τιμηθεί το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, που φέτος συμπλήρωσε 40 χρόνια γόνιμης πορείας, αφετέρου να προβληθεί το έργο νέων ξανθιωτών επιστημόνων στους τομείς της αργιογνωσίας.